Καραντίνα, season 2, επεισόδιο 3. Έκανα λοιπόν και μάζεψα σε αυτό το βίντεο 11 σημεία προτάσεις παιχνιδιών που μπορείτε να κάτσετε και να παίξετε από μικρής διάρκειας παιχνίδια μέχρι και παιχνίδια τα οποία θα κρατήσουν όλη την καραντίνα. Όσους μήνες και αν κρατήσει. Από παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε μόνοι σας γιατί δεν έχετε φίλους. Ή παιχνίδια τα οποία μπορείτε να παίξετε με παρέα γιατί πλέον θα μπορείτε να βγείτε έξω για καφέ. Βέβαια, όλα τα παιχνίδια σε αυτό το βίντεο τα χωράζεις. Οπότε σε περίπτωση που θέλετε να δείτε κάποιο με free to play παιχνίδια, κάντε ένα like. Α, και θέλω να μου γράψετε κάτω στο σχόλιο οποιαδήποτε πρόταση έχετε να κάνετε όσον αφορά κάποιο game το οποίο μπορεί να μου ξέφυγε για να το δει κάποιος άλλος, όπως επίσης και για κάποιο βίντεο το οποίο μπορεί να κάνω στο μέλλον. Assassin's Creed Valhalla. Κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου. Ένα Assassin's Creed γύρω από τη λατρεμένη θεματολογία των Vikings. Δυστυχώς για εμένα, ευτυχώς για πολλούς, το παιχνίδι δεν διαφέρει τόσο από αυτό που είχαμε δει στο Odyssey. Οπότε, εάν η βάση των Vikings δεν είναι το παν για εσάς και θέλετε να γλιτώσετε λεφτά, τότε σας περιμένει με πολύ content και άπειρες ώρες εξερεύνησης στην αρχαία Ελλάδα. Από εκεί και πέρα θα δείτε πολλές διαφορές ανάμεσα στα δύο αυτά παιχνίδια όσον αφορά το gameplay, τα γραφικά και ούτω καθεξής. Red Dead Redemption 2 κυκλοφόρησε το 2018 στις κονσόλες και το 2019 στα PC. Το τρίτο game της σειράς Red Dead είναι ένα open world action adventure παιχνίδι σε third person. Τεράστιο game από κάθε άποψη, μέσα στην παρονομία και τα όμορφα τοπία. Ειδικά εάν παίζετε στο PC, τότε τα γραφικά του ρίχνουν σαγόνια. Δυνατότητα co-op και online σαν αυτό το GTA. Υπάρχει επίσης και roleplay ή αλλιώς RP, το γνωστό από το GTA RP και για το Red Dead Redemption 2 online. Το αρχικό mod δεν λέγεται 5M στην παρούσα φάση, αλλά Red Dead. Και εκεί θα βρείτε τα mods τα οποία σας ενδιαφέρει εσάς να παίξετε, όπως είναι και το roleplay, για να γίνετε ο επόμενος Outlaw. Call of Duty Black Ops Cold War. Κυκλοφορεί στις 13 Νοεμβρίου. Το Cold War είναι η νέα προσθήκη στη σειρά Call of Duty, αλλά και η νέα προσθήκη στη σειρά Black Ops, συνεχίζοντας την ιστορία εκεί που την άφησε το Black Ops 1. Κάπου εδώ θα ήθελα να ενημερώσω ότι στις 13 Νοεμβρίου που κυκλοφορεί το Black Ops Cold War, στο κανάλι μου στο Twitch θα έχουμε 24ωρο live stream με πλούσια δώρα. Είναι κάτι που κάναμε και πέρσι στο release του Modern Warfare και φάνηκε να αρέσει αρκετά στον κόσμο, οπότε αποφάσισα να το επαναλάβω και φέτος. Οπότε λοιπόν, 13 Νοεμβρίου, ώρα κάπου στο απόγευμα προς βράδυ, θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες ακριβώς η ώρα. Θα παίξουμε Call of Duty Cold War μαζί με το campaign του, το οποίο θα τερματίσουμε. Όπως όσοι παρακολουθείτε το μαραθώνιο με τα Call of Duty τα οποία έκανα τόσο καιρό, ξέρετε. Κάθε Σάββατο παίζαμε και ένα campaign από ένα Call of Duty και το τερματίζαμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Θα παίξουμε παρέα zombies, θα παίξουμε παρέα multiplayer. Πολύ πιθανό να παίξω και με εσάς multiplayer, κάποια custom games. Θα δείξει πώς θα στηθεί όλο αυτό. Περισσότερες πληροφορίες λοιπόν έρχονται μέσα στις επόμενες μέρες, είτε στα social media μου είτε εδώ πέρα στο YouTube, για να μάθετε περισσότερα όσον αφορά τα δώρα, την ώρα και το πρόγραμμα γενικότερα του live stream. Twitch.tv καθαρός old school. Όχι, δεν θα ανέβει στο YouTube. Το Zombies Mode Game για εμένα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Μιας και μιλάμε για ένα απίστευτο game mode, απίστευτα fun to play και ταυτόχρονα και δύσκολο πολλές φορές, για να παίξεις είτε μόνος σου, είτε μαζί με την παρέα σου, είτε με άκυρους στο ίντερνετ. Εάν θέλεις να μάθεις τη γνώμη μου για το game αυτό, για το Call of Duty Cold War Black Ops, όπως επίσης και τη σύγκρισή του ανάμεσα με το Modern Warfare, μιας και υπάρχουν πολλοί που το κρίνουν ως κατώτερο, άλλοι ότι λένε καλύτερο και ούτω καθεξής, θα αφήσω link στην περιγραφή με ένα βίντεο που έκανα πριν περίπου 1,5 μήνα, που πιστεύω θα σου λύσει όλες τις απορίες. Ή τουλάχιστον θα μπορείς να δεις το Black Ops με άλλο μάτι. Among Us. Κυκλοφόρησε το 2018, αλλά όλοι το μάθαμε πριν λίγους μήνες μέσα από τα live streams τα οποία έκαναν διάφοροι μεγάλοι streamers όπως ο Soda Poppin, ο XQC, ο Old School και άλλοι. Κοστίζει λιγότερο από έναν διπλό εσπρέσο στο κέντρο της πόλης σου και μπορεί να προσφέρει περισσότερες ώρες παιχνιδιού από ό,τι θα περίμενε κανένα. Ιδανικό για παρέες που είναι πάνω από 4 με 5 άτομα και δεν ξέρουν τι να παίξουν όλοι μαζί. Όριο βέβαια είναι τα 10 άτομα. Τώρα αν είσαι τόσο τυχερός και έχεις παραπάνω από 10 φίλους, τι να πω. Δεν νομίζω να χρειάζεται περιγραφή το game. Δεν μπορώ να πω άλλωστε πολλά. Ας πούμε ότι είναι ένα διαδραστικό μια νύχτα στο Παλέρμο. Εκείνο το game που παίζαμε με τις κάρτες, που είχαμε το δολοφόνο, τους αθέους και ούτω καθεξής. The Outer Worlds. Κυκλοφόρησε το 2019. Είναι το ξαδερφάκι του Fallout. Είναι ένα sci-fi RPG. Βέβαια πλέον που η Obsidian ανήκει στη Microsoft, όπως επίσης ανήκει και η Bethesda Software, μπορεί να πούμε ότι είναι το δίδυμο αδερφάκι του Fallout, απλά από άλλο πατέρα και μητέρα. Μιας και η Obsidian ήταν οι developers που βγάλανε κάποια διαμάντια Fallout όπως αυτό του New Vegas. Πέρα από το πλούσιο gameplay, τα γραφικά του έχουν το δικό τους αρκετά όμορφο στυλ. Εάν σας αρέσουν τα Fallout αλλά σας απογοήτευσε το 4, το Outer Worlds είναι αυτό που θέλετε. Προσευχή λοιπόν τώρα που όλες οι εταιρείες είναι ενωμένες μαζί στα χέρια της Microsoft να δούμε κάποιο New Vegas 2. You sure you're up for this? Dying Light. Κυκλοφόρησε το 2015 αλλά τα γραφικά του είναι ικανοποιητικά ακόμα και σήμερα.
επιβίωσε σε μια πόλη γεμάτη με ζόμπι. Πλούσια ιστορία, πολύ ξύλο, parkour και το βασικότερο όλων, δυνατότητα co-op με μέχρι και 4 άτομα. Από τα αγαπημένα μου games των τελευταίων 5 ετών, ειδικά με παρέα. Να σημειωθεί ότι το game παίρνει ακόμα updates 5 χρόνια μετά, γίνονται bug fixes και σχετικά πρόσφατα πήρε ένα καινούριο DLC. And the skies rained missiles. And the ground burned to ash. Metro Exodus κυκλοφόρησε το 2019. Είναι ένα FPS game με πανέμορφο και τεράστιο περιβάλλον. There's only Metro, nothing else. Ανακαλύψτε τη ρωσική ερημιά μετά την αποκάλυψη. Οι επιλογές σας έχουν συνέπειες στην καθηλωτική ιστορία που προσφέρει τεράστιο replayability. Εάν σας αρέσει το concept, μπορείτε να παίξετε και τα υπόλοιπα games σειράς, το Metro 2033 και το Metro Last Light. Έτσι θα είστε με σιγουριά απασχολημένοι κατά τη διάρκεια όλης της καραντίνας. Bioshock Infinite κυκλοφόρησε το 2013, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Το παιχνίδι είναι υπέροχο και έχει αρκετά extra tasks, όπως επίσης 3 DLC για να σε κρατήσουν απασχολημένο. Μιας και μιλάμε για game 7 ετών, το παιχνίδι πλέον κοστίζει όσο και το Among Us. Εάν ακολουθήσετε το link της περιγραφής, μη σας τρομάζει το γεγονός πως το game αυτό κυκλοφόρησε πριν 7 χρόνια. Τα γραφικά του είναι πολύ όμορφα. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό παιχνιδάρα, όλη η σειρά είναι διαμάντια. Οπότε αν παίξετε το Bioshock Infinite και σας άρεσε, μπορείτε να πάση στιγμή να παίξετε όλη τη σειρά. Δεν θα το μετανιώσετε. Baldur's Gate 3 κυκλοφόρησε το 2020. 20 χρόνια μετά από το τελευταίο Baldur's Gate, έρχεται από τους developers των Divinity αυτή τη φορά. Συγγνώμη console players, δυστυχώς αυτό είναι ένα PC exclusive, αλλά δεν θα μπορούσα να μην το συμπεριλάβω σε αυτό το βίντεο. Όσο εσείς θα παίζετε Spider-Man στο PlayStation, PC users μπορείτε να παίξετε την καλύτερη σειρά RPG games, μετά το Neverwinter Nights βέβαια για εμένα. Το παιχνίδι είναι ακόμα σε early access, αλλά το content του είναι αρκετό για να σας απασχολήσει μέχρι το τέλος του 2077, που θα κυκλοφορήσει στο Cyberpunk. Είναι ένα top-down isometric RPG που ελέγχεται σχεδόν τα πάντα. Όλα αυτά στον κόσμο του Forgotten Realms. Campaign για το πιο γνωστό RPG όλων των εποχών, Dungeons & Dragons. You should have acted. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Skyrim. The Elder Scrolls Skyrim. Τέλος, έχουμε αυτό. Το MVP του βίντεο αυτού. Δεν έχω πολλά να πω για το Skyrim. Το τελευταίο game της σειράς The Elder Scrolls, okay, το The Elder Scrolls Online δεν το μετράμε. Εάν το έπαιξες, ξαναπαίξ' το με mods. Εάν το έπαιξες με κάποια mods, παίξ' το με άλλα. Υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορείς να κάνεις. Μπορείς να βάλεις σχεδόν τα πάντα μέσα από mods στο παιχνίδι αυτό. Εάν δεν σου φτάνει το Skyrim και θες να παίξεις κάτι καλύτερο, παίξ' το Morrowind και το Oblivion. Μη με κάψετε, ωραίο και το Skyrim, απλά εμένα μου άρεσαν περισσότερο τα προηγούμενα ή τουλάχιστον με κράτησαν περισσότερο στο παιχνίδι. Το game αυτό δεν έχει τα καλύτερα γραφικά. Έχει αρκετά bugs τα οποία μπορεί να ενοχλήσουν μερικούς, αλλά το game έχει πολύ content. Πολύ διαφορετικό content να προσφέρει στο χρήστη. Όχι σαν το Assassin's Creed, το οποίο αυτό που κάνει συνέχεια είναι το ίδιο πράγμα. Πας ένα camp, σκοτώνεις το camp, παίρνεις το camp, παίρνεις τους πόντους, κάνεις το conquer και ούτω καθεξής.